Ευχαριστούμε που είστε τόσο γενναίοι και ήρθατε με αυτή τη βροχή εδώ. Ευχαριστούμε και τους ομιλητές μας που είναι απόψε εδώ. Τον Γιώργο που ήρθε στην πόλη να παρουσιάσει πρώτη φορά, νομίζω, στην πόλη το Βαγγέλιο, σωστά. Πριν ξεκινήσουμε, θα κάνουμε μια πρώτη γνωριμία μέσα από το βιογραφικό του Γιώργου. Και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους ομιλητές. Ο Γιώργος Δάμτσιος γεννήθηκε το 1978 στην Άουσα και εργάζεται στο ελληνικό δημόσιο από το 2000. Εκτός από τη συγγραφή, του αρέσει να διαβάζει μανιωδώς, ενώ είναι λάτρης της heavy metal, του gaming και του αθλητισμού. Εξακολουθεί να διαμένει στην Άουσα μαζί με τη σύζυγό του Αναστασία και την κόρη του. Θα παρακαλούσα μονάχα να απενεργοποιήσουμε λίγο τον ήχο από τα κινητά, γιατί κάνει κάποιες παρεμβολές. Και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, λίγο να μην εισέρχεστε και εξέρχεστε από τις κάλες, γιατί τραβάμε το βίντεο. Ευχαριστώ. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και να γνωρίσουμε το Rob Mears και μέχρι την τελευταία του ανάσα, να δούμε τι έχει συμβεί. Το λόγο έχει πρώτα ο Μάριος Δημητριάδης, συγγραφέας. Τον ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ να μαζάς. Μ' ακούτε βασικά. Λοιπόν, και απόψε θα σας μιλήσω για το τεμπούτο του φίλου μου, του Γιώργου Δάμτσιου. Το οποίο, να πω την αλήθεια, το περίμενα πολύ καιρό. Το φασαντζίδι αυτό, ε. Λοιπόν, με τον Γιώργο γνωριστήκαμε πριν από ένα χρόνο περίπου, και εκ τότε έχουμε καθημερινή σχεδόν επικοινωνία. Και μιας και μοιραζόμαστε την ίδια ενασχόληση ή τη συγγραφή, έχουμε συζητήσει ατελείωτα για τα βιβλία μας, τη διαδικασία της δημιουργίας και ένα σωρό άλλα θέματα που αφορούν κυρίως τα βιβλία. Ως υποκόμιθο λοιπόν, είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ στην παρουσίαση του βιβλίου του, για το οποίο συζητήσαμε τόσο πολύ, αρκετά πριν κυκλοφορήσει. Μέχρι την τελευταία του ανάσα λοιπόν, κυκλοφορείται το επώνυμο του Γιώργου Δάμτσιου από τις εκδόσεις Momentum και πρόκειται ομολογουμένως για ένα βιβλίο πολύ διαφορετικό από ό,τι έχετε διαβάσει έως τώρα. Μέσα από τα λεγόμενά μας, και πριν ακόμα εκδοθεί, είχα χτίσει κάποια πράγματα στο μυαλό μου για την προοπτική και την εξέλιξη των γεγονότων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περίμενα να διαβάσω το τελικό αποτέλεσμα. Η ιστορία ξεκινάει ουσιαστικά με κάτι τετελεσμένο. Ο πρωταγωνιστής του βιβλίου βρίσκεται ήδη στη φυλακή και μέσα από μια εκβαθέων εξιστόρηση των όσων έγιναν, ξεδιπλώνει με περισσή μαεστρία τα όσα τον οδήγησαν να προβεί σε ένα τόσο φρικτό έγκλημα. Θα σκοτώσουν δηλαδή την πρώην σύζυγό του και τα δύο παιδιά της. Πρώτης όψεως, η αντίδραση του αναγνώστη είναι μονόδρομος στο να χαρακτηρίζει τον πρωταγωνιστή ως ένα στεχαμερό τέρας, μιας και τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα. Πράγματα όμως μέσα από την περίτεχνη αφήγηση και την απίστευτη φαντασία του Γιώργου θα εξελιχθούν πολύ διαφορετικά από ό,τι αρχικά πιστεύει ο καθένας, που θα διαβάσει απλά την περίληψη του οπισθόφυλλου. Ο πρωταγωνιστής Rob Mears θα ξεκινήσει με πραγματική ειλικρίνεια να εξιστορεί ουσιαστικά στον ψυχολόγο της αστυνομίας και κατά συνέπεια σε όλους μας, ολόκληρη τη ζωή του περνώντας από όλα αυτά που τον οδήγησαν σε αυτή του την απόφαση. Σχεδόν μόνο ο λόγος του αυτός θα μας κάνει να αλλάξουμε αρκετές φορές τη στάση μας απέναντί του, με τον Γιώργο να καταφέρνει εδώ κάτι πρωτοποριακό. Να παίζει με την ψυχολογία του αναγνώστη, οδηγώντας την κρίση του εκεί που αυτός θέλει. Το μεταφυσικό στοιχείο θα γλιστρήσει ύπουλα στην ιστορία και θα γίνει ένα από τα συστατικά που θα αποτελέσουν τον κύριο κορμό του βιβλίου. Ωστόσο, τονίζω το εξής. Είναι κάτι που λειτουργεί στο παρασκήνιο, κάτι που έρπεται πίσω από τα συμφραζόμενα και σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγε κανείς ότι το βιβλίο βασίζεται αποκλειστικά σε αυτό, κάνοντάς το άλλο ένα βιβλίο μεταφυσικού τρόμου. Κάθε άλλο συγγραφέα το χρησιμοποιεί ως κομμάτι του βασικού νοήματος της ιστορίας, χωρίς να παρεμβαίνει καθημερινά στη ζωή των ηρώων. Η αλήθεια είναι ότι μόλις τελείωσα το βιβλίο, αναρωτήθηκα σε τι είδος θα το έβαζα. Ομολογουμένως δύσκολη ερώτηση, μιας και εδώ θα συναντήσουμε αρκετά στοιχεία. Μυστήριο, αγωνία, έρωτα, περιπέτεια, μεταφυσικό τρόμο. Ένα μπόλιασμα ειδών τόσο αρμονικά δεμένο, που νιώθεις ότι έχεις διαβάσει πολλά διαφορετικά βιβλία ταυτόχρονα.
αν έπρεπε προσωπικά να βάλω μια ταμπέλα, θα έλεγα ότι είναι ένα μεταφυσικό ερωτικό θρίλερ, αν υπάρχει βέβαια τέτοιο είδος και δεν το δημιούργησε ο τρόπος από μόνος του, το οποίο ωστόσο επιτρέπει πολλές γεύσεις να προσμιχθούν και να δέσουν επιτυχημένα σαν μια αξιόλογη και μοντέρνα συνταγή. Επειδή οι ταμπέλες όμως είναι υποκειμενικές, το μόνο που έχω να πω είναι ότι το «Μέχρι την τελευταία του ανάσα» είναι ένα βιβλίο το οποίο θα σας κρατήσει εξάρρυπνους, διότι τα γεγονότα κινούν τόσο γρήγορα, αποκαλύπτοντας κάθε τόσο και κάτι διαφορετικό, καταλήγοντας σε ένα τέλος που σίγουρα δεν θα αφήσει κανέναν απογοητευμένο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω για την ιστορία, καθώς κινδυνεύω να χαλάσω τη ροή των γεγονότων, και να κάνω σπόλια, η οποία είναι τόσο αριζοτεχνικά δεμένη και δομημένη. Κάθε επιθεμή της ιστορίας, κάθε κομμάτι της είναι αλληλένδετο με όλα τα υπόλοιπα, ένα σώμα, μια αναπόσπαστη αλληλουχία, η οποία θα εξεδιπλωθεί με μεγαλοπρεπή τρόπο και θα σας εντυπωσιάσει και θα εντυπωσιάσει ακόμα και τους πιο δύσκολους αναγνώστες. Ένα βιβλίο που σίγουρα αξίζει την προσοχή όλων. Ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Ειδικά στο σημείο τώρα το τελευταίο που έκλεισε ο Μάριος, η ανησυχία του Γιώργου όταν μου ανέθεσε την παρουσίαση του βιβλίου του ήταν και όταν με τη σειρά μου εγώ το συζητούσα με την Αγάπη για να μιλήσει γι' αυτό, ήταν το πώς μπορούμε εμείς οι δύο να μην τρομάξουμε από το είδος του. Καθώς εγώ γράφω ποιήση και η Αγάπη είναι της, του κομικού, του πιο συναισθηματικού. Αυτό ίσως που δεν ξέρει, δεν συνειδητοποίησε ο Γιώργος, είναι ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμη έργο τρόμου και αίματος και τέλος πάντων όλα αυτά που αγαπούν οι τρομολάγνοι, όπως τους λέω εγώ. Είναι τόσο καλογραμμένο που σκέφτεσαι ότι αυτός είναι πραγματικά δολοφόνος και μπορεί να γράψει έτσι, ή είναι detective στην ιδιότητα. Είναι τόσο άψογα δομημένο, η γραφή του είναι λογοτεχνική. Εγώ έχω και αυτή την αιμονή με το να είναι πολύ λογοτεχνική η γραφή σε ένα διήγημα, αντιστόρημα να το κάνει να ξεχωρίσει και αυτό έχει μέσα ο Γιώργος που μπορεί σαν ιδέα, τέλος πάντων, σαν κεντρικός πυρήνας να μην κερδίσει τον οποιοδήποτε αναγνώστη όπως νομίζει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο απέδωσε την ιδέα και την πλοκή των γεγονότων είναι τόσο λογοτεχνικά γραμμένος που ακόμη και έναν ποιητή θα μπορούσε να το κερδίσει. Θέλω να σας διαβάσω ένα κεφάλαιο που εγώ ξεχώρισα, γιατί μας αρέσει να δίνουμε και φωνή στους ήρωες και στο βιβλίο. Το κεφάλαιο 71 λοιπόν. «Σε ευχαριστώ, αγάπη μου», την άκουσα να μου λέει, «και με φίλησε στο μάγουλο με την ταχύτητα της σιωπιάς, αφού δεν πρόλαβα να λιγοκλείσω ούτε τα μάτια μου. Δεν νομίζω ότι μια γυναίκα που ήρθε, είδε και χώρισε έναν άντρα από τη σύζυγό του, έχει το δικαίωμα να τον αποκαλεί αγάπη της από τη στιγμή που τον παράτησε αμέσως μετά». Της απάντησα με ένα απροσδόκητο εκνευρισμό που μου τον προξένησε το ύφος της. Εγώ πέρασα μια δεκαετία σαν νεκρός ανάμεσα στους ζωντανούς και εσύ μου μιλάς σαν να έχουμε να τα πούμε από το πρωί. Ήρθα, είδα, νίκησα. Έτσι δεν λέει το λατινικό ρητό. Με ρώτησε και τα νεύρα μου ψητώθηκαν κι άλλο, αφού στην παιχνιδιάρικη φωνή της ένιωσα να υποβόσκει και μια ακαθόριστη ηρωνία. Όχι ακριβώς η ρομαντική επανασύνδεση των ονείρων σου, φιλαράκο, σκέφτηκα. «Δεν θέλω άλλες εξυπνάδες», της είπα, παριστάνοντας υποτίθεται το σκληρό. «Τι νομίζεις ότι θα κερδίσεις με μια τέτοια συμπεριφορά? Είσαι εξαφανισμένη 10 χρόνια και με το που επιστρέφεις κάνεις σαν να μην συμβαίνει τίποτα». Μεταφορικά μιλάω, χώρια που δεν έχω και καμία διάθεση ειρωνίας. Η ερωτική μας πράξη ήταν αυτή που σταμάτησε την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Άρα επιμένω πως το νίκησα ακούγεται πιο σωστό. Ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, φαντάσματα, γη του διαβόλου. Και πώς μπορώ να ξέρω ότι δεν είναι όλα ένα ψέμα? Τη ρώτησα και ένιωσα να φουντώνω ακόμη περισσότερο. Ποιος μπορεί να με διαβεβαιώσει πως στην κοιλιά της συζύγου μου δεν υπήρχε ένα υγιέστατο και φυσιολογικό μωράκι που το σκότωσα μόνο και μόνο επειδή τα φαντάσματα, τα ζόμπι και η απέθαντη
ήθελα να μου στήσουν μια διαστραμμένη φάρσα. Ξέρεις, μπορεί όταν πεθάνουμε να έχουμε περισσότερη όρεξη για χιούμορ και να στείλουμε στους ζωντανούς πλακίτσες για να περνά και η ώρα. Σπουδαίο πράγμα η αιώνια ζωή, ξέρεις, αλλά υποψιάζομαι πως πρέπει να είναι και κάπως βαρετή. Ίσως οι βρικόλακες, τα στοιχιά και οι υλικά άνθρωποι να χρειάζονται χόμπι για να γεμίζουν τις μέρες τους, μιας και δεν πρέπει να δουλεύουν ως κατασυρωή καθαριστές για να πληρώνουν τον νίκη τους. Σταμάτησα να της μιλώ, γιατί πλέον ένιωθα πως αν συνέχιζα, μπορεί και να έκανα κάτι ακραίο και καθόλου ρομαντικό. Με το συγκεκριμένο θηλυκό είχα ανακαλύψει μια πλειάδα συναισθημάτων που δεν γνώριζα ότι υπήρχαν στην παλέτα μου και ειδικά εκείνη τη στιγμή που εγώ είχα γίνει ηφαίστειο. Και με εκείνη και εκείνη με κοιτούσε σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Νομίζω πως δεν ήθελα και πολύ για να τη χαστουκίσω. Δηλαδή πιστεύεις πως υπάρχει περίπτωση να έχεις πέσει θύμα συνωμοσίας από τους νεκρούς, αγάπη μου? Με ρώτησε με ακόμη περισσότερη ειρωνία και πάνω που πήγα να ξεσπάσω επάνω της, σαν να ήμουν θύελα κλεισμένη, για αιώνες στον ασκό, ξεκίνησε η αντισόπιτη αντεπίθεσή της. «Και πώς ξέρεις τότε ότι εγώ είμαι ζωντανή?» μου είπε. Και στορκίζομαι πως το βλέμμα της είχε γίνει τόσο άγριο μέσα σε μία στιγμή που πάγωσα και άρχισα να χάνω την επιθετικότητά μου. «Όχι, δεν νομίζω πως είσαι νεκρή», ξέλησα νιώθοντας περισσότερο ηλίθιος από ποτέ. Όπως εκείνη την πρώτη φορά που συζητήσαμε στην κλινική τέτοια πράγματα, ευχαρίστησα την τύχη μου που δεν μας άκουγε κανένας. Εγώ μέσα στους διαλόγους πολλές φορές νομίζω ότι ο Ρόγκ μια σύνοδο όλοι. Συγγνώμη. Ναι, ειδικά στις στιγμές που κάνει χιούμορ, νομίζω ότι είναι με τερσάρκωση. Μόλις και έχω να έτσι. Μόνο λογοτεχνικά ελπίζω. Λογοτεχνικά πάντα, ναι. Δεν θα σε κάψω άλλη. Λοιπόν, να σας δώσουμε όμως το λόγο στην αγάπη Ντόκα, τη συγγραφέα, να δούμε πόσο τρόμαξε τελικά που μας έλεγε η Γιώνα. Λοιπόν, γενναίοι μου, καλώς ήρθατε και οι εκ Θεσσαλονίκης και οι εκτός Θεσσαλονίκης, κυρίως εσείς. Καταρχάς, πρέπει να σας πω πώς γνώρισα τον Γιώργο. Είναι αυτό που λέω εγώ, η τυχαία, η μοιραία, με τον Γιώργο ήταν τυχαία. Ήμασταν και οι δύο με την ομιλητές στην παρουσίαση της ΕΒΑ, στην Άουσα, και εκεί λοιπόν είχα μάθει ότι είχε γράψει αυτό το βιβλίο, το οποίο ήταν λίγο μεταφυσικό. Τότε δεν είχα δώσει σημασία, το ομολογώ. Ήρθε όμως η ώρα να το διαβάσω λόγω της παρουσίασης. Μου έλεγε η Εύα, είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο έτσι, είναι λίγο αλλιώς. Τελικά εντάξει, εγώ το διάβασα μέσα σε δύο μέρες το ομολογό. Θα μπορούσα να το είχα διαβάσει και σε μία μέρα, γιατί είναι από εκείνα τα βιβλία που τα παίρνεις και κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τεστ να δεις την επόμενη σελίδα. Ο Γιώργος λοιπόν μας έχει δώσει ένα βιβλίο που περιγράφει ένα πρωινό ανάκρισης με τέτοια συνοχική παραστατικότητα, σαν να είμαστε πίσω από το τζαμί και παρακολουθούμε κι εμείς. Όταν τον είχα ρωτήσει πριν το διαβάσω από πού το εμπνεύστηκε, ώστε να έχω μια ιδέα έτσι για την έμπνευση του συγγραφέα, την διαστροφή, του όλα αυτά, μου λέει ότι έχω δει με τη γυναίκα μου ένα ντοκιμαντέρ πριν από χρόνια, λέει για το τσουνάμι, το οποίο ήταν στην Ινδονησία τον Δεκέμβριο του 2004 και νομίζω το θυμόμαστε όλοι αυτό. Τότε λοιπόν μια μάνα είχε βρεθεί στη θάλασσα αγκαλιά να βρεθεί τα παιδιά της. Για να σωθεί η ίδια και το ένα της το παιδί έπρεπε να αφήσει το ένα της το χέρι ελεύθερο, αλλά να αφήσει και το άλλο της το παιδί να φύγει προς τη θάλασσα. Και εκεί ήταν το φοβερό το δίλημα. Μία μάνα, πείτε μου εσείς, οι μανούλες τουλάχιστον, ποιο παιδί, ποιο κομμάτι σου μπορείς να αφήσεις να χαθεί. Εκείνη λοιπόν αποφάσισε να σώσει το μικρό το παιδί, γιατί λέει το μεγάλο είναι αρκετά μεγάλο, άρα μπορεί να τα καταφέρει μόνο του. Αυτό λοιπόν το δίλημα τον έκανε να αναρωτηθεί τι τελικά επιλέγουμε και με ποια κριτήρια όταν βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Έτσι γεννήθηκε και αυτή η ιστορία. Το δίλημα ενός άντρα όταν πρέπει να πράξει εναντίον της γυναίκας της ζωής του, εναντίον των πιστεύων του και της λογικής του.
Η ιστορία εκτελήσεται σταδιακά, ομαλά, χωρίς κενά, με περιγραφές συγκεκριμένες, δίνοντας το χαρακτήρα του πρωταγωνιστή και δείχνοντας πως η υπόθεση έχει ψωμί. Με συνεπήρειο ρυθμός, που χωρίς να είναι ταχύτατος, ήταν όσο αργός ή γρήγορος έπρεπε, ώστε να δημονώ για την επόμενη σκηνή. Ευτυχώς τα κεφάλια ήταν μικρά, κάτι που έδινε ευκαιρία να σηκώσω λίγο το κεφάλι από το βιβλίο για να πάρω μια ανάσα. Γιατί κατά τα άλλα διαβάζεται απνευστή, τουλάχιστον τις 100 πρώτες σελίδες, ήτανε αυτό το πράγμα. Μέσα από φαινομενικά σύνοδα γεγονότα, πλάθει μια ιστορία που σε παρασύρει να σκέφτεσαι με συμπάθεια τον δολοφόνο. Και βέβαια, κάτι δεν σου κάθεται από την αρχή, λες, τι είναι αυτό το κόκκινο στα μάτια το οποίο εμφανίζεται. Υποψιάζεσαι ότι κάτι συμβαίνει. Όχι τόσο επειδή εμφανίζεται ένα ομιλού μάτι και ένα μαλλιαρό σκουλίκι, αλλά γιατί σου δίνει μικρά ψηφουράκια που λέει, ρε παιδιά, πού είναι το καρβέλι, πρέπει να το δω, να πάω προς τα εκεί. Με οδηγούσε λοιπόν με ακρίβεια προς την κορύφωση, που ενώ κάτι πήγαινα να ψηλιαστώ, εν τούτης δεν μπορούσα να τη φανταστώ. Η υποταγή της ηρωίδας στο πρώην φίλο της που την βασάνιζε και εκείνη υπέμενε, με έκανε να σκεφτώ το πόσες γυναίκες βιώνουν καθημερινά τέτοιες καταστάσεις από συντρόφους ή συζύγους και όμως δεν μιλούν, γιατί έχουν την ελπίδα ότι δεν θα ξαναγίνει. Τα πράγματα χειροτέρευαν όσο γυρνούσα τις σελίδες. Αγωνία, αγωνία, αγωνία σε όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η γλώσσα του είναι άκρος κατανοητή, χωρίς περίεργες λέξεις, η ηρωή της ιστορίας κυλά αβίαστα, χωρίς εξάσεις, παρά μόνο με την περιέργεια να δεις τι γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο. Δεν υπάρχουν περιγραφές κουραστικές, αν και η ιστορία είναι λεπτομερής. Μου άρεσε πολύ που η αφήγησή του είναι έχει τα γεγονότα σε χρονολογική σειρά. Το ένα διαδέχεται το άλλο και αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν μπερδεύεσαι. Όπως μερικοί σε κάποιες προς-πίσω. Δεν το έχει αυτό. Πάει από το ένα στο άλλο. Ο ήρωας λοιπόν διηγείται την ιστορία του με εξαιρετική μνήμη και εντελώς κατασταλαγμένος, χωρίς εξάσεις, επίπεδα. Εξάλλου είναι δεμένος, οπότε το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να καπνίζει. Και αυτός ο καπνός του τσιγάρου προφανώς ξεθολώνει το μυαλό του. Η αποκάλυψη στο τέλος είναι ανατριχιαστική. Ακόμη ακούω τις φωνές που διάβαζα. Έκλεισα το βιβλίο με ένα χαμόγελο. Όσο και αν στις τελευταίες του σελίδες μέσα μου επαναστάτησα για όλα όσα επεξηγούνταν ώστε να γίνουν κατανοητά τα γεγονότα, τελικά χαμογέλασα. Συμπέρασμα δικό μου, το καλό θα νικήσει. Σας ευχαριστώ. Βέβαια αυτό δεν είναι συμπέρασμα ότι πρέπει να προσπαθείς να μας τρομάξεις περισσότερο την άλλη φορά για να τρομάξουμε όπως έλεγες. Μην παίρνουν και τα μυαλά σου αέρα. Έτσι. Θέλω να διαβάσεις και εσύ, αγάπη, όμως, ένα απόσπασμα που μου έλεγες ότι το ξεχώρισες. Το ξεχώρισα, παιδιά, γιατί έχει μέσα πολύ χιούμορ και εγώ το με το κείμενο το πάω πάρα πολύ καλά. Είναι το κεφάλαιο 65. Όσο μιλούσα με τον ιερέα, ο χρόνος είχε αρχίσει να επιταχύνει και η συζήτηση ήταν πιο μεγάλη από όσο αρχικά πίστευα και είχε νυχτώσει. Ο κόσμος είχε αραιώσει για τα καλά. Κοίταξα τους λίγους τους περιπατητές και μέσα σε αυτούς είδα την ηλικιωμένη κυρία που είχε ξεχάσει το καθρεφτάκι της στο φαγκάκι μου λίγο καιρό πριν. Μου ήρθε μια ιδέα και αποφάσισα να την βάλω αμέσως σε εφαρμογή. Με θάρρος που δεν υπήρχε ούτε κατά διάνοια στην προκάλαντη εποχή, την πλησίασα προσπαθώντας να μαντέψω αν με θυμόταν ή όχι. «Καλησπέρα σας», της είπα, όσο γενικότερα μπορούσα για να την καλοπιάσω, λες και θα μπορούσα να την κοροϊδέψω σαν να ήταν μικρό παιδάκι. Αρχικά με κοίταξε κάπως απότομα και μου έκοψε τα φτερά. Αλλά μόλις με κατάλαβε, το πρόσωπο της φωτίστηκε και μου χάρισε ένα πολύ χαριτωμένο φαφούτικο χαμόγελο. «Καλησπέρα, παιδί μου», μου απάντησε με μια φωνή που έκρυβε αρκετή ζωντάνια ακόμη μέσα της. «Για να πλησιάζεις μια γριά μάγισσα σαν εμένα τέτοια ώρα στο πάρκο, σημαίνει πως έχεις κάποια απορία». Οι καιροί που οι άντρες με πλησίαζαν για άλλους σκοπούς, έχουν παρέχει για τα καλά. Η ατάκα της ήταν πολύ έξυπνη και τη συνόδευσε με ένα δεύτερο χαμόγελο που με έκανε ειλικρινά να απορρίσω για τους λόγους
αφού δεν μιλούσα τόσο καιρό στους συνανθρώπους μου. Με τη συγκεκριμένη θα μπορούσα να κάνω άνετα παρέα στο πάρκο και να γελούσαμε με τις ώρες. «Μην έπεσες έξω, κυρία», της είπα, και η θεότρελη μου έβγαλε τη γλώσσα της και αληθόρισε, με αποτέλεσμα για λίγο να ξεχάσω θεούς και δαίμονες και να βγάλω ένα γέλιο μέσα από τα σπλάχνα μου, που παρεμπιπτόντως το είχα και υπερβολική ανάγκη. «Κυρία, είχα να με αποκολλήσουν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο», μου σχολίασε εκείνη, και εγώ ξαναγέλασα, φοβούμενος ήδη πως τόση χαρά δεν θα μου έβγαζε καλό. «Βρε γιαγιά», της είπα, «θα με ξεκάνεις με τα αστεία σου. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για ένα γνωστό μου που έμενε κάποτε σε αυτή την περιοχή. Και επειδή σε βλέπω συχνά στο πάρκο, σκέφτηκα πως ίσως και να τον ξέρεις, ειδικά αν είσαι κι εσύ από εδώ τριγύρω. Αυτό που λες, νομίζω πως θα τέριαζε περισσότερο σε μια επαρχιακή πόλη και όχι στη Νέα Υόρκη. Αλλά δεν κάνεις και τίποτα να ρωτήσεις. Κάνε γρήγορα μόνο, γιατί η ακράτεια τίνει να με κερδίσει». Κράτησα τα χέρια μου, μάλλον περισσότερο από την αγωνία μου. Πρόσφατα αποφάσισα να καθαρίσω το σπίτι μου από τα παλιοπράγματα που κόντευαν να με πνίξουν και ανακάλυψα ένα κουτί κάτω από το κρεβάτι μου με διάφορα γράμματα. Ένα από αυτά μου το έχει στείλει κάποιος που έχει γράψει μόνο το όνομά του και όχι τη διεύθυνση, και ενώ κάτι μου θυμίζει, τα γράμματα συνήθως δεν μας τα στέλνουν αυτοί που μένουν στη συνοικία μας, οπότε μάλλον δεν θα το γνωρίζω το φίλο σου. Αλλά δεν κάνεις και τίποτα με το να μου πεις επιτέλους το όνομα, με διέκοψε εκείνη συνεχίζοντας τα χαμογελά. Αμφιταλατεύτηκα για λίγο για το αν έπρεπε να τον αποκαλέσω με την ιδιότητά του ή όχι, και τελικά προτίμησα πως ήταν καλύτερα να το αποφύγω. Αποδείχθηκε πως δεν είχε και πολύ σημασία. «Τζον Κάλλαν». «Ο Τζον», ρώτησα αμέσως, αλλά το πρόσωπό της δεν φωτίστηκε και πολύ να το απομίλησε. Για την ακρίβεια, ενώ έλαμψε, σκοτίνιασε στη στιγμή. «Ήταν χρυσό παιδί ο Τζον», πρόσθεσε, και ο αόριστος που χρησιμοποίησε μου έκοψε με μια στα πόδια. «Ήταν ο ιερέας της εκκλησίας που βλέπεις ακριβώς πίσω σου», συμπλήρωσε, για να στραφώ και να ανακαλύψω πως υπήρχε μια εκκλησία που απήχε λιγότερο από 200 μέτρα σε ευθεία από το πάρκο, αλλά ουδέποτε είχα προσέξει. Το 2004 έπαθε ένα κομπί ξαφνικά έξω από την πόρτα της εκκλησίας. «Το πιστεύεις? Δεν ήταν ούτε σαραντάρης και έπαθε ένα κομπί καρδιάς. Άδικος αυτός ο κόσμος, πολύ άδικος», είπε και άλλα. Και ένα από αυτά ήταν πως αφού γνωριστήκαμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε πιο συχνά, αφού συχνάζαμε στο ίδιο πάρκο. Δεν ξανήλθα ποτέ. Συγχαρητήρια. Ελπίζω να σας άρεσε, παιδιά. Έχει και λίγο πιο μέσα. Συγγνώμη για τα σαλβά. Συμβαίνουν και στις καλύτερες ομάδες. Για πες μας, αν τολμάς. Από κάτι εγώ. Όχι, να πεις. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω καρδιάς που είστε σήμερα εδώ, ειδικά με τον καιρό που επικρατεί έξω, ήταν ηρωική η πράξη. Κατά δεύτερο, να ευχαριστήσω το πάνελ, τους φίλους μου πλέον, έξι σημείο όλους, την ποιήτρια Έμα Παπλίδου, που τα αγώνασε εγώ τόσο τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έμα, ήταν φανταστικά όλα. Την αγάπη του Ντόκα, τη συγγραφέα, η οποία αγάπη κάθε φορά που σου ακούω, μου αρέσει και περισσότερο η πλέον αγαπημένη μου αφηγηματική φωνή, να ξέρεις. Μπορώ να σε ακούμε τις ώρες να διαβάζεις, πραγματικά. Και φυσικά τον κολλητό πλέον φίλο, τον Σπιλεθά Μάριο Δημητριάδη, γιατί πάρα πολύ καλή ανάγκη μας έκανε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ τους τρεις λοιπόν. Παρακαλώ. Πέρα από αυτό, να ευχαριστήσω και τον συγγραφέα Μάριο Καρακατσάνη, που μαζί με την Εύα δημιούργησε αυτό πάρα πολύ όμορφο βιβλίο που είδατε στην αρχή. Και φυσικά και το βιβλιοπωλείο για την φιλοξενία εδώ πέρα. Είμαστε καλά και εσείς. Βασικά, λόγω δεν ετοίμασα εγώ. Πάντα προτιμώ να γίνεται μια κουβέντα με το κοινό. Θεωρώ ότι είναι πιο ευχάριστο, πιο διαδραστικό. Δύο-τρία σχολιά και θα κάνω πάνω στα όσα είπαν οι προαλήσατε μόνο. Στην αγάπη σημείωσα, όσο μιλούσα, στην αγάπη σημείωσα που είπε από πού μοιάστηκα το βιβλίο και είπε ότι τι τελικά επιλέγουμε και με ποια κριτήρια όταν βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Εγώ πιστεύω ότι γενικά σε μια τέτοια κατάσταση δεν επιλέγουμε. Δυστυχώς, ο δράμα αυτό βούλος. Ό,τι και να έχουμε, ό,τι αρχές και να έχουμε, εκείνη την ώρα είναι ότι ό,τι μας φωτίζει πραγματικά. Έτσι πιστεύω. Και νομίζω ότι το πάνε και στο βιβλίο. Σε αυτό που έλεγε προηγουμένω. Κάτι άλλο σημαίνει πάλι. Αυτό που σου άγγιξε πάρα πολύ με την υποταγή τη ηρωίδα που είδε, και γενικότερα που μιλάει για την κυνηγίνη και κακοποίηση,
αποδείχθηκε ότι έχει αγγίξει πολύ κόσμο το σημείο αυτό, που δεν το, αφού το περίμενα, δεν περίμενα ότι θα μου το αναφέρουν τόσο πολύ και με έχει επηρεάσει τόσο πολύ που σκέφτομαι να κάνω κάτι που τούτο στο μέλλον, πιο μεγάλο, πιο, σε ένα βιβλίο, ένα πιο κεντρικό θέμα δηλαδή, με αυτό το θέμα γενικότερα. Μάρια, σε ένα τι σημείωσα. Αυτό που υπηρετείται στο βιβλίο, τι να γίνει και αυτό ένα κοινωνικό πείραμα. Πραγματικά όπου πηγαίνω έχω ακούσει τόσους διαφορετικούς ορισμούς που δεν ξέρω και εγώ πλέον πώς να το αποκαλώ. Πίστευα ότι θα ήταν κακό. Και αποδεικνύει ότι δεν είναι κακό, ότι αρέσει το ότι δεν έχει κάποιο, δεν είναι καθορισμένο τελείως. Επίσης σημείωσα ότι όσο μιλούσες, επίσης παρατήρησα ότι αυτό που ξεκινάει το βιβλίο με κάτι τελεσμένο που ανέφερες, επίσης έχει δημιουργήσει πολύ θετικά σχόλια. Πάλι με το περίμενα, αλλά κάποιες εκπλήξεις αυτές, δηλαδή που πράγματα τα οποία δεν φαντάζεσαι ότι θα τα σχολιάσει ο κόσμος όταν το γράφεις και παρόλα αυτά βγαίνουν στο προσκήνιο τα συγκεκριμένα. Επίσης για την διαφορετικότητα που λέμε το βιβλίο, σε κάθε παρουσίαση Εύα, διαβάζονται άλλα κεφάλαια. Διαβάζετε δύο κεφάλαια διαφορετικά τις προηγούμενες. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο περισσότερο, προτιμώ αν θέλετε κάτι να πείτε εσείς, κάποιες ερωτήσεις αν έχετε, να το κάνουμε πιο διδαστικό. Σας ακούω. Όχι μόνο, εμένα θα λήξει του υπόλοιπου, έτσι. Ναι, να μα αρέσουν λίγο. Καταρχά, πόσο καιρό σου πήρε να το γράψει, είναι η πρώτη ερώτηση. Και αν δεν έχει κάποιο κάποια άλλη να πει, έχω ακόμη μια ρουκέτα. Από την εισαγωγή, τον πρόλογο μάλλον του Μάριο, είπε ότι έγραψε την τέλο αυτό το βιβλίο που χρόνια, το περίμενα, ήταν σαν το περιμένα. Σαν ένα μωρό που θα πέφτει στον δρόμο. Τι ακριβώ είναι. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Το βιβλίο αυτό μου πήρε συνολικά να το γράψω 47 μέρες. What? Απολύεσαι. Απολύεται, πήγε. Αλλά το ποσοστά είπα συνολικά, ήταν η πρώτη γραφή αυτή. Και βασικά, επειδή είναι έτσι η ροή των γεγονότων που είναι τελεσμένα, είναι νομίζω πιο εύκολο. Αυτά που έχω δημιουργήσει μου βγήκε πιο εύκολα από όλα. Επειδή δεν έχει τα γεγονότα που οδηγείται κάποιο, έχουν γίνει ήδη. Οπότε ξέρει τι γίνεται. Και κάπως είναι με τη σειρά όλα. Γιατί η δομή, έτσι όπως είναι δομημένο από το μυαλό σου, σε βοήθησε αυτό να προγράψει μέσα στις 47 μέρες. Αυτό λέει. Θεωρώ ότι το στυλ, το αφηγηματικό του στυλ ήταν μάλλον, υποθέτω, πιο εύκολο να γραφτεί. Mm-hmm. Έτσι αποδέχτηκε από το ίσω να δοκιμάσω ένα δεύτερο βιβλίο στο ίδιο μοτίβο, να κάνει δεκαπλάσιο καιρό. Αυτή είναι η πρώτη γραφή, βέβαια. Απλά κατά ένα αρχιάκι το οποίο το έχω για αυτό ακριβώ τι 47 μέρες. Δεν τι μετράω κάθε μέρα. Απλά έχω ένα αρχιάκι που σημειώνω κάθε μέρα πώς κάναμε. Πώς κάνουμε τη λαξιστέ, που σημειώνω τις μέρες. Κάθε πέντε τραβάνε μια διαγώνια. Κάπως έτσι. Συνολικά με τις διορθώσεις πήρε γύρω στους 3 μήνες. Συνολικά. Όλες τις φορές. Τόσο σε τώρα. Δεν το σώσε με τίποτα, δεν λέμε τώρα. Σαν να είπε 3 χρόνια δουλειά. Στην δεύτερη ερώτηση που έκανε. Δεν υπάρχει το ίδιο σοκ στη δεύτερη, θα πάρει. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις, αλλά εργαζόμαστε μόνο ένα χρόνο. Οπότε αυτό θεστικά δεν ξέρω πώς θα πάει στα επόμενα χρόνια. Έχουμε ήδη μιλήσει άπειρες φορές. Έχουμε τα ίδια κόμπι πέρα τη συγγραφή, ακούμε ίδια μουσική, ίδια βιβλία διαβάζουμε. Ήδη σχέδια εργαζόμενοι για το μέλλον, έχουν κάποιες πολύ ωραίες, πολύ ωραία σχέδια για το μέλλον να κάνουν κάποια πράγματα. Οπότε ένα χρόνο ήξερε ο Μάριος την ύπαρξη αυτού του βιβλίου, γιατί ένα χρόνο την ήξερε, όχι παραπάνω, που αποφόρησες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι έγραφε παλαιότερα. Το πήρα σοβαρά από 12 και μετά. Και έχω κάνει από τότε 7 μήνες. Να ξέρεις, 7. Έμα τα πιάσει κάθε 3 μήνες έτσι. Αν είναι και αυτό. Μέχρι να βγει αυτό, από τη μέρα που εντύπωθηκε το βιβλίο για να βγει προς έκδοση, επειδή μετά το πέτυχα τα κάπτελ κοντρόλους που το άφησα λίγο πίσω, φυσικά για αξιολόγηση, email, όλα αυτά, εγώ έκανα άλλα 4. Δεν σε φέρω. Δεν κοιμάσαι. Εσύ δεν είναι νέρο και θα σου λένε 4-5. Έτσι, ναι. Οπότε πώς είστε, πού είναι ερώτησή σου. Κατάστηκα να λέγαμε τηλεφωνικά που μιλούσαμε ότι του λέω ότι τι έχεις ετοιμάσει για το επόμενο. Και ναι, κοίταξε, εγώ γράφω κάθε μέρα. Τώρα δεν εννοούσε γράφω κάθε μέρα όπως τύπου εγώ γράφω στίχου κάθε μέρα. Εννοούσε, έχω γράψει ας πούμε για τα επόμενα 20 χρόνια, τα επόμενα 20 βιβλία μου. Οπότε θα τα εκμεταλλευτεί και η Αναστασία που πέρα μου χρειαστεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Η Ρουκέτα. Τι δεν έχω άλλη. Διαφωνία έχω. Ένσταση σε αυτό που είπες, ότι επειδή ξεκίνησες με κάτι τελεσμένο, ίσως αυτό ήταν και
ο παράγοντας για να ολοκληρωθεί εύκολα. Νομίζω ότι εκτός ότι ήταν πολύ φιές όλο αυτό, είναι αντίστοιχα το που λέμε είναι η πρωτοπρόσωπη γραφή, πολύ έξυπνη, αντίστοιχα είναι και αυτό, του να ξεκινάς από το τέλος για να πρέπει να καταλήξεις κάπου. Που βέβαια, στην περίπτωση αυτή, χωρίς να καίω το έργο, δεν μιλάμε ότι απλά εξήγησες πώς έγινε αυτό που ομολόγησε. Καμία σχέση. Αυτό από μόνο του λοιπόν θέλει και χρόνο και σε πηγαίνει. Νομίζω πως σε πήγανε οι ήρωές σου στο να βγει αβίαστα κάποιος. Και όχι επειδή ήταν η τεχνική εύκολη. Είναι εξαιρετικά δύσκολη, είναι το αντίθετο και δεν είναι και σπάνιο αυτό. Συμφωνώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και πολύ έξυπνο. Σου λέω μια ιστορία τότε στο μυαλό, όπως είπε και η Νατάσα. Δεν σου λέω μια ιστορία στο μυαλό. Και συνήθως δεν θα βλέπαμε ένα έργο. Πάνω σε αυτό που λες, επειδή έχει κάποιες παγίδες μέσα που σταματάς αυτή τη ροή που νομίζεις ότι πάει θυγματικά συνεχόμενα. Ναι, ναι. Και που απλά θα φτάσει στο τέλος το να πει πως ήταν η μέρα εκείνης της πράξης, ας πούμε, του εγκλήματος, να καταλήξει, πιστεύει. Ο αναγνώστης στο εγκλήμα πάνω. Δεν ξέρει τι έκανε, ας πούμε. Δεν ξέρει. Ευτυχώς ήρθαμε σήμερα εδώ για να μισθάνουμε. Ευχαριστώ πολύ που με φέρνει. Πεσάκι, φυσικά. Σαν μέρες έκανες για να το γράψεις. Πόσο δρόμο έκανες για να το σκεφτείς. Δηλαδή, πότε, πόσο και να το σκεφτώσουν, πριν αρχίσεις να πεις τώρα πρέπει να το γράψω σε κάτι. Είδα το ντοκιμαντέρ που είπα προηγουμένως, το οποίο έγραφε προηγουμένως, και είπα ότι θα κάνω κάτι παρόμοιο. Και σκέφτηκα το τέλος του. Το αριθμό τέλος, όχι το τέλος που ξέρουμε στην αρχή. Και από εκεί και πέρα ήξερα όλη την ιστορία, νομίζω. Απλά όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, ότι ήταν μέθοδος για να φτάσουμε στο τέλος. Μια μέθοδο να φτάσουμε στο τέλος. Οπότε κάπως έτσι έγινε. Ήταν μια ιδέα, μια καλή ιδέα κάπως. Έχετε δει ξανά ντοκιμαντέρ από τότε. Θα μάθεις ακόμα το βιβλίο που είχε ντοκιμαντέρ. Ωραία, ωραία. Και το επόμενο είναι πάλι στο ίδιο είδος. Το αγαπάς το είδος και γράφεις, το συνδυάζεις. Γιατί φαντάζομαι τώρα αυτό που είδες στο ντοκιμαντέρ, εσύ το πήγες και το άλλο που γράφει τη λέξη το ξεχύλωσες και το πήγες εκεί και το πήγες. Τα βιβλία δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι κακό ή καλό αυτό, ίσως και κακό να είναι, δεν είναι κανένα ίδιο είδος με αυτό. Είναι, τα πιο πολλά θεωρώ ότι έχουν ένα έτσι μέσα, ένα μοτίβο ίδιο, αλλά δεν είναι, ας πούμε, έχουν έτσι λίγο μεταφυσικό, διότι αυτό παράδειγμα έχει πάρα πολύ σχέση με τα άλλα. Πιο πολύ το έχω πολλά για να υποβοηθά την πλοκή όμως. Και το είδος σαν να είναι πιο αστυνομικό, πιο καθαρά αστυνομικό. Ένα είναι εφηβικό, τελείως εφηβικό. Είναι έξι παιδάκια πρωταγωνιστούν. Οπότε κάθε είναι διαφορετικό. Τώρα φυσικά το πρώτο είναι και καλό, θα φάτε ψευδοτικού αυτό. Αλλά επειδή είναι στο επόμενο, ακόμα δεν έχω αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο από όλα. Θέλω λίγο να δω πώς θα πεπατήσει. Αυτά έχει ολοκληρωμένα απλά στο κοινό, δεν ξέρει τι θα διαθέσει από όλα. Δεν έχω πάρει πολλή απόφαση ποιο θα είναι το επόμενο. Είναι έκπληξη. Το ένα είναι, θα καταλάβει, το ένα είναι φάνταση τελείω. Φάνταση βιβλίο. Άσχετο με το είδο. Το οποίο πολλές φορές στην Ελλάδα δεν είναι καλό, ειδικά όταν είσαι άγνωστος, γιατί δεν έχει ταυτότητα, δεν. Αντιθέτως, όταν είσαι πολύ διάσημος, μάλλον δεν πιστεύω ότι πιστεύει κανείς αυτό, σημαίνει ότι δεν έχει το αντίθετο ακριβώς σε πάση περιπτώσει, ότι δεν έχει ταυτότητα. Τι είναι σημαντικό για το συγκεκριμένο είδος ώστε να έχει επιτυχία, η γραφή, όπως ανέφερα στην αρχή, ότι εμένα προσωπικά με κερδίζει πάντα η γραφή σε ένα έργο και το είδα πολύ έντονα στο δικό σου. Για να πετύχει λοιπόν ένα αστυνομικό θρίλερ ή ένα θρίλερ ή ένα έργο που έχει να κάνει με τη φαντασία. Η πλοκή είναι αυτή που κερδίζει ή ο τρόπος της γραφής. Λοιπόν, είναι μια πιο περιορισμένη ιδέα. Συνδυασμός, πιστεύω εγώ ότι είναι. Οπότε στη γραφή δεν γίνεται τίποτα, χωρίς πλοκή δεν γίνεται τίποτα, θα έλεγα. Γενικά θέλει πολύ προσοχή το να γράψεις πράγματα που είναι υπερφυσικά, μεταφυσικά, οτιδήποτε άλλο. Επειδή το πραγμάτων είναι κάτι που δεν υπάρχει, όπως γνωρίζουμε όλοι. Ότι είναι πολύ εύκολο να γελοποιηθείς με αυτό που γράφεις. Ο τρόπος που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα παροδία. Είναι πολύ κοντά, πιο κοντά από ό,τι φαίνεται. Θεωρώ όμως ότι είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που είπες. Αγαπημένος συγγραφέα. Ένας. Δύσκολο ένα. Διαβάζω μικρό. Πες μου δύο. Από δέκα. Και από δέκα θα καταλάβεις ότι είναι πάρα πολύ διαφορετική μεταξύ τους.
Αν τους ξέρω. Θα σου πω τους Έλληνες που τους ξέρεις σίγουρα και θα πεις εσύ που διαβάζεις, ξέρω εγώ, Σαμαρά και Λουντέμι και Ελίκη, τι δουλειά έχεις να καταγράψεις μέχρι τελευταία του Ανάσα. Να σου πω Ιούλιο Βέρν που διάβαζα Μανιαδός Μικρός, Τζον Κόντεν που τον λατρεύω, ξέρω εγώ, που είναι πιο μυστηρίου. Όλοι διαφορετικοί που σου λέω. Περίμενα να ακούσω King, δεν τον άκουσα πουθενά και άκουσα Λουντέμι και... Ναι, να σου τρώμω να πω πέντε, ξέρω εγώ, να πω το King, να πω τον Κούρς, να μην πω τον Lovecraft. Ποιο να αφήσεις απ' έξω από τους πολύ μεγάλους. Τώρα, είναι και άλλοι που είναι πιο λίγο λιγότερο γνωστοί πολλές φορές και είναι για εμάς πιο από διαβάζουμε τρόμους τον Μάριο, ας πούμε, είναι επίσης τρομερά, μας αρέσουν πάρα πολύ επίσης. Που δεν είναι τόσο γνωστοί μάλλον στους Έλληνες, γιατί παράδειγμα τον έχουμε στην Ελλάδα, σαν πιο γνωστό, στην Αμερική δεν είναι από τόσο πολύ στις τρόμους. Είναι τουλάχιστον τρίτο συνήθω. Ο Πούτς, π.χ. που είπα προηγουμένως, ο Γιάννη Πούτς είναι πιο, πολλά περισσότερο. Και στο συνολικό παγκοσμίως πιο πολλά από βιβλία. Και έχει γράψει επίσης 60 βιβλία, παράδειγμα. Απλά το λέω δεν το έχω στην Ελλάδα τόσο πολύ γνωστό. Ο Λουντέμις όμως ήταν τώρα μια εξήγηση για αυτό που είδα εγώ στη γραφή σου. Ναι, εντάξει, δεν σου κανείς στο γυμνάσιο, δεν μπορεί να διαβάσεις. Αυτά ξέρεις, αυτά ξεκινάς. Εντάξει, δεν έχει σημασία, δεν είναι απαραίτητο, δεν έχεις κλασική παιδί. Τώρα διαβάζω Λουντέμι αυτή τη στιγμή. Ορίστε. Φαίνεται όμως. Και αυτό τον κάνει, σε κάνει ξεχωριστό. Ωραία. Από το κοινό κάποια ερώτηση υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.